από την πρώτη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα που εμφανίστηκε ο κορονοϊός στη ζωή μας, ουσιαστικά συγκρούονταν δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Η άποψη που λέει και εξακολουθεί και δύο χρόνια μετά σήμερα να λέει μπόρα είναι θα περάσει, τι να κάνουμε, μας έτυχε ο κορονοϊός, ό,τι μπορούμε κάνουμε, είναι η άποψη που εκφράζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που στέλνει με αυτήν την άποψη, στέλνει ένα σήμα υποβάθμισης του προβλήματος, υποτίμησης του προβλήματος συνολικά. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η άποψη που λέει ότι έχουμε μια βαθιά, βαθύτατη υγειονομική κρίση. Αυτή η βαθιά υγειονομική κρίση επηρεάζει όλη την κοινωνία. Σήμερα μιλάμε για οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία δεν είναι μπόρα που θα περάσει. Χρειάζεται άμεσα, χρειάζεται μεσοπρόθεσμα μέτρα, χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος να βοηθήσει πραγματικά την κοινωνία να βγει από αυτήν την ταλαιπωρία πραγματικά όρθια. Εδώ είναι η διαφορετική αντίληψη. Δεν είναι η αντίληψη δηλαδή μόνο στον αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη του σχολείου. Δεν είναι η αντίληψη μόνο αν δίνεται δωρεάν το self ή αν δίνεται δωρεάν το rapid test. Δεν είναι η αντίληψη μόνο αν θέλουμε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο σύστημα υγείας ή καταλάβατε, θέλω να διάφορες τέτοιες πλευρές της καθημερινότητάς μας. Είναι μια διαφορετική λογική. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τελευταίο μίλη. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την υπόθεση ελευθερίας και καθαρίσαμε με τα εμβόλια. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι που έφερε το σύστημα υγείας σήμερα με λιγότερο προσωπικό από το προσωπικό που είχε. Το φαντάζεστε, μετά από δύο χρόνια παρέλαβε ένα εθνικό σύστημα όπως το παρέλαβε. Με ένα αλφα προσωπικό που δούλευε. Και σήμερα έχουμε λιγότερο. Η ΜΕΘ του Βενιζελίου έχει λιγότερο προσωπικό από το προσωπικό που είχε τον Ιούλιο του 19. Η ΟΡΙΛΑ του Βενιζελίου καταργήθηκε για να δοθεί, πήραν το χώρο για να δοθεί για κλινική COVID και παραμένει ακόμα κλινική χωρίς κλινική. Και αναφέρω δύο παραδείγματα. Είναι πάρα πολλά. Μέσα στην κρίση 400 υγειονομικοί παίρνουν το δρόμο για το σπίτι τους. Αυτό ανακοίνωσε. Μιλήσατε αμέσως πριν μου δώσετε το λόγο για επιτάξεις ιδιωτών. 400 υγειονομικοί παίρνουν το δρόμο για το σπίτι τους επειδή δεν εμβολιάστηκαν. Πέρα από τη συζήτηση γιατί δεν εμβολιάστηκαν, το πώς κανείς πρέπει να πείσει αυτόν τον κόσμο ή να απαντήσει στα ερωτηματικά, στις φοβίες, στις αγωνίες, στις ανησυχίες, γιατί δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανείς ότι έχουμε 400 ψεκασμένους. Και τι προσπάθεια έκανε η κυβέρνηση για να τους πείσει. Έχουμε υγειονομικούς που είναι ασθενείς. Χθες έλεγε ο υποδιοικητής του Πεπαγνή για 35, δεν ξέρω αν αναφερόταν στο Πεπαγνή ή στην Κρήτη, οι 400 είναι στην Κρήτη. Έχεις λοιπόν 450 άτομα λιγότερα, πέρα από το ότι ξεκινούσες με προσωπικό λιγότερο τώρα σε αυτό το επιδημικό κύμα από το προσωπικό που είχε στο σύστημα υγείας τον Ιούλιο του 19. Και λες τι κάνουν αυτοί τώρα εδώ, τι κάνουν, ποιον κοροϊδεύουν. Περιμένοντας ότι η πανδημία, ότι η όμικρον μετάλλαξη είναι ελαφρότερη και άρα δεν πιέζεται, πώς δεν πιέζεται το σύστημα υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι που για να διακινηθούν στα ΤΕΠ πάνε το πρωί να διερευνηθούν για κορονοϊό και φεύγουν βράδυ. Ωραία. Μιλάτε ουσιαστικά για μια διαχείριση η οποία έχει πολλές τρύπες και μπάζει από πολλές πλευρές. Αυτό μου λέτε ως πολιτική επιλογή, κύριε Ιγουμενίδη, πολιτική επιλογή. Υπάρχει αυτή η διαχείριση, ακριβώς έχει πολλές τρύπες. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε καλημέρα στην κυβέρνηση να μας απαντάει η γάλα. Και λέω ότι η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση θέλει ένα εκχώρηση στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή οικονομία, ένα ισχυρό εργασιακό πλαίσιο που να προστατεύει τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι όσο πιο φτηνά είναι τα μεροκάματα και όσο πιο ανίσχυροι είναι οι εργαζόμενοι, τόσο πιο καλός, πιο ισχυρός μαγνήτης επενδύσεων είναι. Δεν είναι δηλαδή ανικανότητα να υποστηρίξουν και να στηρίξουν την εργασία.
Είναι πολιτική επιλογή η καταστροφή της εργασίας, όπως είναι πολιτική επιλογή η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως είναι πολιτική επιλογή, αν το θέλετε, το να παρακολουθούν. Είναι η ιδεολειψία της δεξιάς ότι η ελεύθερη αγορά θα τα ρυθμίσει όλα, να παρακολουθούν την ακρίβεια που πλήττει σήμερα όλα τα νοικοκυριά και να μην παρεμβαίνουν καθόλου. Mm-hmm. Αυτό, η γνώμη μου λοιπόν είναι, και αυτό ουσιαστικά έθεσα και ζητώντας κάποια άμεσα μέτρα για την πανδημία, ότι δεν μπορείς να αδιαφορείς, δεν μπορείς να περιμένεις ότι εμπόρα είναι, εντάξει, 2 εβδομάδες είναι ακόμα, μετά από λίγο θα αποσυμπιεστεί το σύστημα. Ποιο σύστημα? Έχει διαλυθεί, έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Πόσοι εξυπηρετούνται σήμερα στα νοσοκομεία? Πόσοι εξυπηρετούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Εκτός των COVID δεν υπάρχει καμία άλλη αρρώστια? Αυτά τα θέματα, αυτό το θέμα ήθελα να δείξω, που σας λέω ότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική επιλογή, πολιτικό προσανατολισμό, πολιτικό σχεδιασμό, αν το θέλετε, από την κυβέρνηση, και που βεβαίως αυτός ο πολιτικός προσανατολισμός της κυβέρνησης εκφράζεται σε όλες αυτές τις ανεπάρξεις που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οι προτάσεις σας είναι συγκεκριμένες. Είσαστε γιατρός, ξέρετε εκ των έσω τι ακριβώς σας συμβαίνει. Και μιλάω με τους γιατρούς και με όλους τους συγγενείς. Ακριβώς. Έχετε προσφέρει από την 7η υγειονομική περιφέρεια. Άρα λοιπόν λέτε συγκεκριμένα, κάνετε, βλέπω και στο άρθρο σας, 7 προτάσεις. Τις πάτε σε τίτλους σας, παρακαλώ πάρα πολύ, να τις ακούσει ο κόσμος. Είναι καταρχήν να ακόμα και πιο αυστηροποιημένα τα υγειονομικά πρωτόκολλα να χρησιμοποιηθούν σήμερα που έχουμε αυτή την κρίση, οι 6.500 υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή. Ξέρετε, δεύτερο, υπάρχουν 300 γιατροί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης. Το φαντάζεστε, έχουν καταθέσει αυτό δηλαδή που λέμε ότι το ΑΣΕΠ καθυστερεί, πάει εξάμεινο κλπ. 300 γιατροί έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της πρόσληψης. Και το Υπουργείο δεν προχωράει την τοποθέτησή τους. Η τοποθέτηση είναι μόνο να γίνει. Τώρα, σε συνθήκες κρίσης που συζητάνε για επιτάξεις, δεν παίρνει τους γιατρούς που έχουν καταλάβει αυτές τις θέσεις και τους υπόλοιπους γιατρούς για τα νοσοκομεία? Το τρίτο. Όταν μιλάμε για επίταξη ιδιωτικών κλινικών και χρησιμοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν είναι γενικώς θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικές κλινικές και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Πόσους χρειαζόμαστε, πόσες κλινικές, ποιες κλινικές, τι δυναμικότητα σε κρεβάτια, πόσες μονάδες, τι δυναμικότητα σε κρεβάτια, πόσο προσωπικό, τι δυναμικότητα. Το ότι δεν απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα δείχνει και το πόσο ολοκληρωμένο και καλό είναι το σχέδιό τους. Τέταρτο. Τα τεστ ελέγχου, κυρίως τα rapid test, πρέπει να γίνονται με αποζημίωση από το δημόσιο και όχι με χρέος των πολιτών. Μιλάτε για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, έτσι. Και για όλους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τώρα πήραν κάποια self-test οι γονείς. Εντάξει, αφήστε, είναι μεγάλη κουβέντα, όπως είδατε και στο άρθρο, δεν έπιασα καθόλου τα σχολεία, γιατί είναι ολόκληρο άρθρο μόνο τα σχολεία. Αλλά ένα σωρό ερωτήματα δείχνουν ότι, αν το θέλετε, στα σχολεία είναι τελείως απροετοίμαστο το άνοιγμα. Εσείς μιλάτε για υποχρεωτικά rapid test με αποζημίωση από το δημόσιο για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, συνολικά για τον πληθυσμό, όχι μόνο για τους εργαζόμενους. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει η εξής. Απλά αυτό διευκρινίστε μου. Αυτό λέω, ότι έχεις μία απειλή για τη δημόσια υγεία και έχεις μία εξέταση που αφορά ακριβώς την προστασία της δημόσιας υγείας. Συμφωνεί? Εγώ λέω, αυτή η εξέταση που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να καλύπτεται κατά 100% από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπου χρειάζεται να γίνει, όποτε χρειαστεί να γίνει κλπ. Μάλιστα. Επίσης, είναι το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα νοσοκομεία δέχονται πολύ μεγάλη πίεση. Κατά τη γνώμη μου, πραγματικά δεν μιλάς πλέον ότι πλησιάζουμε, θα καταρρεύσει. Μιλάς για ένα σύστημα που ουσιαστικά ανεπαρκεί. Το δημόσιο σύστημα υγείας ανεπαρκεί να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, άρα για ένα σύστημα που καταραίει ήδη, δεν μπορείς να μην ενισχύσεις την πρωτοβάθμια. Μίλησα πριν για τους γιατρούς που έχουν τελειώσει η διαδικασία της πρόσληψής τους και δεν προχωράει η τοποθέτησή τους από το Υπουργείο Υγείας, με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Δεν μπορείς να μην βάλεις την πρωτοβάθμια στο παιχνίδι, στο σχεδιασμό διαχείρισης της πανδημίας. Προφανώς πρέπει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί.
Ιδιαίτερα πρέπει να δούμε, και μάλιστα με το άνοιγμα των σχολείων γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό, οι εμβολιασμοί στα παιδιά. Πιστεύω ότι αυτοί είναι οι βασικοί άξονες, τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να κινηθούμε όσον αφορά τα θέματα του δημόσιου συστήματος υγείας. Προφανώς μιλάω από την πλευρά ενός υποστηριχτή του δημόσιου συστήματος υγείας. Πιστεύω ότι έδειξε με όλα του τα προβλήματα το δημόσιο σύστημα υγείας, έδωσε εξετάσεις και πέρασε με μεγάλη επιτυχία. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, αποτέλεσε την ομπρέλα, την ασπίδα προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, απέναντι στην πανδημία. Πρέπει λοιπόν αυτό το σύστημα να ενισχυθεί. Σε αυτήν τη λογική είναι οι προτάσεις μου. Δεν είναι προτάσεις μου, είναι προτάσεις που τις συζητάω και προσωπικά με τους υγειονομικούς, με τους συναδέλφους μου, τους γιατρούς, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Δεν έχω σταματήσει να συζητάω και να κουβεντιάζω. Είναι προτάσεις, καταλαβαίνετε, όσοι ζουν και γνωρίζουν τα προβλήματα των υγειονομικών και τα προβλήματα του συστήματος υγείας, αυτές τις προτάσεις κάνουν, με αυτές τις προτάσεις συμφωνούν. Εντάξει, με πάρα πολλά κεφάλαια, τα οποία είναι πραγματικά κεφαλαιώδη, είναι στοιχειώδη για το χώρο της υγείας και για τη δημόσια και για την πρωτοβάθμια υγεία, κάτι που συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, 21-22 μήνες, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, ως λέτε όλοι εσείς που είσαστε μέσα στο χώρο της υγείας. Είναι η κυβέρνηση κοφεύει, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, το κρατάω ως παρατήρηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Οικουμενίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.